Συνδεθούμε με τη μακρινή Βραζιλία. Ένα ξεχωριστό θέμα και θα συνομιλήσω με ένα Βραζιλιάνο. Δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος με την Ελλάδα. Παρά τα αυτά, μιλάει άπτεστα ελληνικά και προσέξτε, ούτε έχει φιλοξενηθεί, ούτε έχει επισκεφθεί από μόνος του τη χώρα μας. Πάμε να το συναντήσουμε. Είναι ο Πέδρο Ενρίκε Βιέιρα. Πέδρο, καλησπέρα από Κρήτη, από Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα και τον Νίκο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που είμαι εδώ πέρα στην εκπομπή σας και που με φιλοξενείτε κιόλας. Πέδρο, έχω μείνει... Με μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ. Είναι και δική μας χαρά. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος, καθώς δεν έχεις καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα. Μιλάς, ωστόσο, ελληνικά καλύτερα και από εμάς. Όπω, τι να πω, για Ελλάδα τώρα... δεν έχω, ναι, αλήθεια είναι, δεν έχω καμία σχέση με την Ελλάδα εκτός από την αγάπη για τη χώρα σας και για τη φιλοσοφία και για την ιστορία και ιδιαίτερα για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι το νησί σας ήταν και πάρα πολύ σημαντικό για την ελεύθερη σκέψη στην Ελλάδα και για την ελληνική επανάσταση. Τότε ξέρω ότι έχετε και πάρα πολύ σημαντική διάλεξη ως κιόλας και τι να πω για εσάς, σας θαυμάζω πάρα πολύ. Πέδρο, πώς τα έχεις μάθει όλα αυτά τώρα, μιλάς και για την Κρήτη και με λεπτομέρειες και για την ιστορία και για την παράδοση. Πώς μπήκες αυτό το τρυπάκι να ασχοληθείς με τους Έλληνες? Λοιπόν, θα σας πω. Κάτι που στη γνώμη μου είναι και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η εκπαίδευση είναι η βάση της κοινωνίας και στο σχολείο μου είχα επαφή με κάποιους καθηγητές που είχαν κάνει αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο μου. Τότε ήταν κάτι που έπαιξε μεγάλο ρόλο για να μάθω και τα ελληνικά. Και προσωπικά μου αρέσουν πολύ η ιστορία σας. Τότε από εκεί που ήρθε αυτή η αγάπη που σας λέω τώρα. Δυσκολεύτηκες? Σε βοήθησε κάποιος να μάθεις τις ελληνικές λέξεις, το συντακτικό, καθώς αν δεν ξέρεις πάνω κάτω τα βασικά στο συντακτικό, δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας. Σε βοήθησε κάποιος? Και πόσο χρονικό διάστημα σου πήρε για να το κάνεις αυτό? Με βοήθησαν από εδώ, είχα βοήθεια. Είχα μια καθηγήτρια στο σχολείο μου που έκανε αρχαία ελληνικά και αυτή ασχολήθηκε και με τα νέα και με βοήθησε στην αρχή με το αλφάβητο, με τα χαιρετίσματα, μετά. Στο πανεπιστήμιο τη συνάντησα και πάλι, αυτή ήταν εκεί. Είχαμε αυτά τα πρώτα πράγματα μαζί τη και με μια άλλη καθηγήτρια που είναι από το τμήμα μας. Και μετά, εγώ ασχολήθηκα με τους Έλληνες στο ίντερνετ. Είχα βοήθεια από άτομα από την Κύπρο αρχικά που με βοήθησαν αμέτρητα. Ήταν μεγάλη βοήθεια που μου έδωσαν στην αρχή. Και μετά έχω επικοινωνήσει με άλλους Έλληνες από όλο τον κόσμο και από τη Γαλλία. Έχω μιλήσει με άτομα και από την Αθήνα κυρίως που είναι εκεί που φανίνω. Και οι Έλληνες από το εξωτερικό που θέλουν να μάθουν και ελληνικά, μιλάω μαζί τους στο Discord και τότε... Να σε ρωτήσω, Πέδρο, τι σε δυσκόλεψε περισσότερο? Είναι δυσκόλεψε... εντάξει, να σας πω, νομίζω ότι η προφορά, γιατί... Εδώ πέρα στο Ρίο, εμείς έχουμε μια προφορά που είναι, θα μπορούσα να σας πω ότι είναι πιο κοντά από την Κύπρο. Και κάποιες φορές στην αρχή τα άτομα μου είπαν ότι εντάξει, ακούγεσαι λίγο σαν Κύπριος και αυτό μου έχει ενοχλήσει λίγο, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με τη σωστή προφορά. Και εγώ στα αρχαία, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το γραπτό λόγο. Τότε εμείς δεν δουλεύουμε παραπάνω από την προφορά μας. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα ποιον Έλληνα θαυμάζεις από τη σύγχρονη εποχή και ποιον στο πέρασμα των αιώνων, παλαιότερα. Δύο Έλληνες που θαυμάζεις πολύ. Ποιοι είναι? Εντάξει, θα σου πω. Εδώ μπορείτε να δείτε πίσω μου ο Πλάτωνας, η φιλοσοφία του Πλάτωνα και... από τους αρχαίους ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα και από τη σύγχρονη Ελλάδα θα μπορούσα να σας πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ τον Μίκη Θεοδωράκη και η σκέψη που έχει και όλες έχουμε μια μετάφραση που κάνουμε τώρα εδώ στο τμήμα μας, στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, που είναι για αυτό το βιβλίο που έχει σαν τίτλο «Στη διαλεκτική της αρμονίας», που είναι μαζί με τον καθηγητή Κώστα Μπουλιαμό. Και συνεργάζομαι τώρα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι, πώς να το πω, είναι άτομα που ακόμα έχετε
Στην Ελλάδα σήμερα ακόμα έχετε ρίζα από τα αρχαία και μπορούμε να δούμε αυτό στη σκέψη σας. Μάλιστα. Ποια φράση, ποια ρίση έτσι ξεχωρίζεις? Εννοώ ότι η σημασία που έδωσαν εκεί πέρα στη γλώσσα, εννοώ αν θέλετε να έχετε μια ελεύθερη σκέψη, αν έχετε να έχετε μια καλή κοινωνία, πρέπει να δώσετε σημασία στην εκπαίδευση, πρέπει να δώσετε σημασία για τη γλώσσα, κάτι που κάνατε πολύ καλά από τα αρχαία και που σας κάνει να έχετε, πώς να το πω, η γλώσσα σας ακόμα ζωντανή μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και είναι και χαρά και τιμή μας που άνθρωποι σαν και σένα, ένας άνθρωπος από τη Βραζιλία, μιλάει πολύ καλά ελληνικά και όχι μόνο μιλάει ελληνικά, αλλά γνωρίζει και την ιστορία εδώ του τόπου μας. Είναι χαρά και τιμή μας. Ναι, ναι. Για πες μας τώρα. Βέβαια. Και δεν έχεις βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα? Όχι, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα. Εδώ πέρα έχουμε, εννοώ ότι κάποια προβλήματα οικονομικά στη χώρα και τώρα με την πανδημία περισσότερο, και εγώ χωρίς καταγωγή από την Ελλάδα και χωρίς να έχω πάει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο να πάω εκεί πέρα σε κάποια στιγμή. Και για μένα ήταν μεγάλη θυσία, να σας πω την αλήθεια, να μάθω ελληνικά, γιατί τα άτομα στην αρχή δεν συμφώνησαν πολύ με την επιλογή μου. Εδώ πέρα τα ελληνικά δεν είναι τόσο σημαντική γλώσσα όπως τα αγγλικά και όπως τα ισπανικά, και τότε ήταν μεγάλη θυσία για μένα να φτάσω και εδώ πέρα σήμερα. Να σε ρωτήσω για την Κρήτη. Τι γνωρίζεις και ποια μέρη γνωρίζεις και πού θα ήθελες να έρθεις? Ξέρεις που είμαστε εδώ εμείς στην Κρήτη? Για πες μου, πού είστε τώρα? Είμαστε στο Ηράκλειο. Α, στο Ηράκλειο, δεν το πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα, μια ιστορία. Εκεί στο πανεπιστήμιο μου υπάρχει μια Ελληνίδα που κάνει κάνει ψυχολογία. Κανείς που κάνει ελληνικά τη ξέρει. Και εγώ στην καραντίνα έστειλα μήνυμα, ανακάλυψα ότι αυτή σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι από την Ηράκλειο. Είναι από το Ηράκλειο, βέβαια. Από το Ηράκλειο, ναι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφτώ κιόλας τη Ξάνθη. Έχω και φίλους εκεί πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ το μέρος. Μόλις έτσι απελευθερωθούν και οι πτήσεις και βγούμε από τη διαδικασία της καραντίνας, θα ήταν χαρά μας να σε φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο στο κανάλι, για να πούμε περισσότερα, να μας παρακολουθείς από τη Βραζιλία, Πέδρο. Θα είναι χαρά μας να γίνεις τηλεθεατής μας. Ναι. Θα είναι μεγάλη μου χαρά επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απευθυνόμενος, ευκαιρία. Απευθυνόμενος εδώ στους κριτικούς και στους Έλληνες γενικότερα, τι έχεις να πεις? Τι μήνυμα στέλνει ένας Βραζιλιάνος που μιλάει και αγαπάει την Ελλάδα τόσο καλά και τόσο πολύ? Εγώ θα ήθελα να πω στα άτομα να μην παρατάνε από τα όνειρά τους. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο περίοδο σε όλους, αλλά πρέπει να έχουμε ελπίδα, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε σε κοινωνία και αυτό που μας κάνει να γίνουμε καλύτεροι. Μάλιστα. Πέδρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Τι ώρα είναι εκεί στη Βραζιλία? Λοιπόν, τώρα είναι 2:50 το μεσημέρι ακόμα. Έχουμε καλοκαίρι εδώ, κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Βλέπουμε πολύ, βλέπουμε κίνηση εκεί στις παραλίες. Καμιά φορά μεταδίδουμε εικόνα εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, εκεί στις παραλίες, και ο ένας είναι πάνω στον άλλον, δεν προσέχουν. Ναι, να σας πω την αλήθεια. Εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα με τα μέτρα. Και φτάσαμε τις τελευταίες μέρες στους, πώς το λέτε, 200.000 θανάτους. Τότε δεν είναι και μικρό νούμερο. Τα άτομα δεν παίρνουν τα μέτρα, δεν παίρνουν σοβαρά. Εγώ με την οικογένειά μου είμαι ένα από τα λίγα άτομα που είμαστε λίγα άτομα που προσέχουμε ακόμα, που παίρνουμε τα μέτρα, που προσπαθούμε να βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ενώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται. Και εγώ ξέρω ότι στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να είμαστε στο σπίτι, θέλουμε να βγούμε, αλλά πρέπει να παίρνουμε σοβαρά τα μέτρα. Δεν είναι αστείο, δεν είναι κάτι εύκολο, και νομίζω ότι τα άτομα πρέπει να ενημερώσουν περισσότερο. Μάλιστα. Πέδρο, Diego Maradona ή Πελέ? Ναι, εντάξει, το Πελέ. Το Πελέ. Βέβαια. Αντικειμενικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
και είμαι και πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς από Ελλάδα. Καλά, να είσαι καλά. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Ελπίζω να είναι καλύτερο αυτό το χρόνο σε εμάς. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ.